Και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους παράγοντες, τους υπηρεσιακούς, οι οποίοι φέτος έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, οι εξετάσεις να γίνουν με άψογο τρόπο και τα αποτελέσματα να βγουν κατά την νωρίτερα από άλλες χρονιές. Παρότι είχαμε να βγάλουμε αποτελέσματα δύο στην ουσία συστημάτων, των παλαιών και των νέων, κατορθώσαμε τα αποτελέσματα να βγουν νωρίτερα. Θα ήθελα εξ αρχής να συγχαρώ όλα τα παιδιά για τον αγώνα που δώσαν και πιστεύω ότι θα υπάρξει ανταπόκριση σε αυτόν τον αγώνα τους, ότι η χώρα μας βήμα-βήμα θα βγει από την κρίση και τα όνειρά τους και οι προσδοκίες τους με τη δική τους συνεχή προσπάθεια θα ικανοποιηθούν. Έχουμε συνείδηση ότι το σύστημα, το παρόν σύστημα των εισαγωγικών για τα πανεπιστήμια έχει εξαντλήσει τη δυναμική του. Στηρίζεται δυστυχώς σε μια παγκόσμια πρωτοτυπία που είναι η υποβάθμιση του σχολείου και η ενίσχυση της παράλληλης εκπαίδευσης, που σημαίνει μια περαιτέρω οικονομική αιμορραγία για τις οικογένειες, και εργαζόμαστε στο πλαίσιο και του εθνικού διαλόγου για να υπάρξει χωρίς βιασύνη αλλά όμως και χωρίς μεγάλες αναβολές ένα νέο σύστημα επιλογής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, το οποίο αφενός θα αναβαθμίζει το σχολείο, συνεπώς το νέο σύστημα προϋποθέτει μια αναμόρφωση του Λυκείου και ιδιαίτερα των δύο μεγαλύτερων τάξεων του Λυκείου, και αφετέρου θα αποδίδει στο σχολείο την ευθύνη επιλογής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και όχι σε άλλα σχήματα εκτός του σχολείου. Αυτή είναι η φροντίδα μας, αυτός είναι ο σχεδιασμός μας, και την κατάλληλη στιγμή μέσα από ένα διάλογο και χωρίς να ευνηδιάζουμε θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και στις αποφάσεις. Πεντευχαριά της σημερινής μας συνάντησης, θα ήθελα να σας ενημερώσω και για την πορεία προετοιμασίας για το άνοιγμα των σχολείων. Τα σχολιά ανοίγουν με όλες τις καλές προϋποθέσεις προετοιμασίας, με τους αναπληρωτές που έχουμε ήδη προκηρύξει περίπου 21.000 θέσεις, καθώς επίσης και με την έγκαιρη προετοιμασία για να καλυφθούν τα κενά που παραδοσιακά την τελευταία 30 ετία εμφανίζονται το Σεπτέμβριο στα σχολεία και δυστυχώς καλύπτονται πολύ αργότερα. Η προετοιμασία μας αποσκοπεί στο να καλυφθούν τα κενά ή δυνατόν από την πρώτη μέρα. Και σε αυτό έχουμε την πεποίθηση ότι θα πετύχουμε. Και θα παρακαλούσαμε επίσης τα σχολιά, γενικότερα η εκπαίδευση, αλλά και ειδικότερα τα σχολεία την κρίσιμη στιγμή που ανοίγουν, να μην είναι αντικείμενο μιας κομματικής αντιδικίας. Το αν θα ανοίξουν τα σχολεία χωρίς προβλήματα και κενά δεν είναι ένα κέρδος που αφορά την κυβέρνηση. Είναι ένα κέρδος που αφορά ολόκληρη την κοινωνία. Τα παιδιά μας, τις οικογένειες όλες, συνολικά στις στιγμές που ζούμε μπορεί να δώσει ένα απτό παράδειγμα ότι η κανονικότητα επιστρέφει στη χώρα μας. Με αυτά τα λόγια θα ήθελα να δώσω τώρα τον λόγο στους υπηρεσιακούς εδώ παράγοντες, την κυρία Μαρούγκα, η οποία είχε την ευθύνη της των αποτελεσμάτων για άλλη μια χρονιά και την ευχαριστούμε, αλλά και νωρίτερα αν θέλει ο κύριος Γενικός να πει κάτι, που είχε την ευθύνη εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας για τα αποτελέσματα. Κύριε Παντή, θέλετε να πείτε κάτι? Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.